Θα προσπαθήσω να είναι λίγο παραπάνω από χαιρετισμός. Γιατί το συνέδριο μου ανέθεσε να αναπτύξω κάποιες θέσεις, προβληματισμούς σε σχέση με την ελληνική ξενοδοχεία και τουρισμός, παράλληλες πορείες και προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στον χρόνο που μου δίνεται. Ωστόσο, κύριε Τιγκριντάκη, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εσάς και να πω ότι για άλλη μια φορά δημιουργείται ένα γεγονός στην πόλη, ένα γεγονός στον τουρισμό γενικότερα. Η δραστηριότητα αυτή του οργανισμού σας δίνει και σε εμάς την ευκαιρία να συνυπάρχουμε, να συζητάμε, να καταθέτουμε ιδέες, να καταθέτουμε προτάσεις. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σήμερα και για εμάς. Όχι να κάνουμε αντιπαράθεση, όπως είπε ο Υπουργός, πολύ σωστά, αλλά να προάγουμε το διάλογο για τον τουρισμό. Γιατί πολύ σωστά και συμφωνώ μαζί της, όπως είπε, πολλά χρόνια τώρα προσπαθούμε να αποκτήσουμε ένα ενιαίο, αραγές μέτωπο πολιτικής συνείδησης και κουλτούρας σε σχέση με την τουριστική πολιτική και την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι έχουν γίνει εξαιρετικά βήματα την προηγούμενη διετία από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε πολύ σημαντική δουλειά. Εγώ θέλω να ευχηθώ στην Υπουργό μας, την οποία μας συνδέουν πολλά κοινά από το παρελθόν και θα είμαι και εγώ μαρτυριάρης, να ευχηθώ να κάνει αυτά που δεν κάναμε εμείς. Και είμαι σίγουρος ότι στο πρόσωπο της Έλληνας Κουντουρά βλέπουμε έναν άνθρωπο που αγαπά τον τουρισμό. Πιστεύει σε αυτή την ενασχόληση, την πολιτική δραστηριότητα. Και νομίζω έχει δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής. Εδώ όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι είπε μισή αλήθεια σε κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά, δύο. Το πρώτο είναι ότι δεν μας συνδέει μόνο κοινή γραμμή από τότε που ήμασταν, συναντηθήκαμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Έχουμε ιστορία. Η Έλληνα Κουντορά ήταν ομιλήτρια, κεντρική ομιλήτρια προσκεκλημένη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου, κύριε Πρίτανη. Και ξέρετε τι έχω πάθει. Κάνοντας μάθημα στο Πανεπιστήμιο ακόμα και σήμερα, βλέπω την αφίσα της Έλληνας Κουντουράς και καταλαβαίνετε ότι μου δημιουργεί ψυχολογικό πρόβλημα. Γιατί την βλέπουμε, την αναζητάμε στην αίθουσα και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αυτή έχει αφοσιωθεί στο έργο της, στο κυβερνητικό που της εύχομαι να είναι πολύ σημαντικό και στη συνολική αποτίμηση είναι θετικό. Άρα λοιπόν, ο κύριος Πλήτανης, ερχόμενος οι αρκομοσίες ή αδιαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την βλέπουμε εκεί την Έλληνα, εμείς υποστηρίζουμε το έργο της. Και επιτρέψτε μου επίσης, το δεύτερο που πρέπει να πω και να και μια ευκαιρία δημοσιογραφική, κύριε Τιγκριντάκη, το μήνυμά της σήμερα είναι όλοι μαζί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο διάστημα θα είμαστε όλοι μαζί, από το ίδιο μετερίζει. Μάλλον η Έλληνα αναγνωρίζει ότι κάτι χρειάζεται διαφορετικό. Οπότε εμείς ευχόμαστε σύντομα μαζί. Και κατά τρίτον να πω ότι σήμερα είχαμε την εξαιρετική ευκαιρία με τον κύριο Τσάρτα να μας οδηγήσει ξανά σε ένα δρόμο προβληματισμού για τα ζητήματα της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης. Ο Πάρης είπε προηγουμένως ότι θα κυκλοφορήσει ένα άρθρο του σχετικά με το τουρισμό και μάλιστα με τίτλο «Κάντε όπως ο τουρισμός». Εγώ επιτρέψτε μου να παραφράσω τον τίτλο αυτό και να πω με απόλυτη ειλικρίνεια, επειδή γνωρίζω τον Πάρη τον Τσάρτα και σαν άνθρωπο και σαν συνάδελφο ακαδημαϊκό, αλλά κυρίως ως έναν άνθρωπο του τουρισμού, πρέπει να πούμε ότι κάντε όπως ο Τσάρτας, κάντε όπως ο Πάρης. Πάρη, χαίρομαι που και η Έλενα αναγνώρισε ότι η παρουσία σου διαχρονικά είναι σημαντική στην τουριστική πολιτική της χώρας και ευχόμαστε έτσι να συνδέσουμε δυνάμεις και να προχωρήσουμε κάποια πράγματα που δεν ολοκλώσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να είμαι σήμερα και εγώ μαζί σας. Η χρονική συγκυρία επιβάλλει να επιδείξουμε αίσθηση ευθύνης. Αυτά που είπε ο Αλέξανδρος προηγουμένως για το μεταναστευτικό δεν είναι του παρόντος. Και δεν θα μείνω. Θα προσπεράσω και αυτά που είπε η Έλενα. Αναμένω ειλικρινά με ενδιαφέρον να συζητηθεί στη Βουλή, γιατί προκάλεσα την πρόεδρο της Βουλής να συζητήσει μια επίκαιρη επερώτηση που καταθέσαμε 22 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από 20 Απριλίου. Και να συζητήσουμε στη Βουλή ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του ρεύματος της παράνομης μετανάστευσης. Και λέω ως παράδειγμα την ΚΟ, γιατί ήμουν ο υπαίτιος που προκάλεσε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Και περιμένω λοιπόν να συζητηθεί στη Βουλή για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες στο τουριστικό προϊόν. Γιατί υπάρχουν συνέπειες. Ας πω μόνο ως παράδειγμα ότι η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ κατέθεσε την ημέρα που ήμουν αστικό μαζί με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας βεβαιωμένες ακυρώσεις 2.800 διανυκτερεύσεις μόνο σε 2 μέρες. Άρα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι σε ό,τι λέμε, σε ό,τι προτείνουμε, σε ό,τι συζητάμε, χωρίς φόβο.
έχοντας την ευθύνη του τομέα του ορισμού της Νέας Δημοκρατίας, έχω επιλέξει να απέχω από άγονες αντιπαρθήσεις. Ιδιαίτερα σε ένα τομέα που δεν προσφέρεται για πρακτικές ξύλινου πολιτικού διαλόγου και μάλιστα πρακτικές αυτού του είδους που έχουν καταδικαστεί από τους πολίτες στο παρελθόν. Αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση, είναι αυτό που είπε η Έλενα σε προηγούμενο συνέδριο, είναι ο τουρισμός. Γιατί έχει διαμορφωθεί ήδη το πρόπλασμα και μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πολιτική με εθνικά χαρακτηριστικά με χρονική διάρκεια τα επόμενα χρόνια, την επόμενη 20ετία, και αυτό είναι ο τουρισμός, είναι η τουριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή, αγαπητές και αγαπητοί συνέδριοι, προέχει να υπερβεί η χώρα το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, το κλίμα να επανέλθει στην κανονική της ροή και ευχόμαστε σύντομα να υπάρχει μια συμφωνία προκειμένου να αποτραπεί αυτό το κλίμα. Η χώρα πρέπει να αποφύγει μια ρήξη με οδυνηρές συνέπειες για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, που δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση, που δεν είναι λόγο. Γνωρίζουμε όλοι τη συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ. Η δυναμική που επέδειξε ο τουρισμός μας απέναντι στη κρίση προκαλεί θαυμασμό, προκαλεί ωστόσο από ό,τι φαίνεται και κάποιες πτυχές φθόνου. Είναι δεδομένο ότι η δυναμική αυτή στηρίχθηκε σε παράγοντες όπως οι υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία νέων υποδομών και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Η ελληνική ξενοδοχεία είναι ένας από τους πυλώνες που στηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη. Διαχρονικά, το 75% των τουριστικών εσόδων προέρχεται από τα ξενοδοχεία, δηλαδή από τους τουρίστες που διαμένουν σε αυτά. Το γνωρίζουμε όλοι, τουλάχιστον σε αυτήν την αίθουσα, αλλά και πέρα από αυτήν. Προσφέρει 240.000 περίπου θέσεις εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, στα ξενοδοχεία, επαναλαμβάνω, και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υψηλού επίπεδου και αναβαθμίζονται συνέχεια, διαρκώς, τα τελευταία χρόνια. Η ελληνική ξενοδοχεία αποτελεί μια τεράστια βιομηχανία που προάγει πλούτο για τη χώρα και προσφέρει χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Ανέφερα πριν τον αριθμό των θέσεων εργασίας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερος αν συμπολογίσουμε εστιατόρια, μπαρ που στεγάζονται μέσα σε ξενοδοχεία και άλλες δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα. Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της ξενοδοχείας. Αυτή είναι μια ταύτιση ενιών που δεν πρέπει να την προσπεράσει κανείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαμονή αποτελεί το κυρίαρχο μέρος του τουριστικού πακέτου για όλους τους προορισμούς. Αυτή η ανταγωνιστικότητα δεν διατηρείται μόνο από την ύπαρξη μιας ορθολογικής φορολόγησης, αλλά από την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που δείχνουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει μια αύξηση της φορολογίας στο τουριστικό πακέτο και ιδιαίτερα στη διαμονή. Αν το τουριστικό μας προϊόν γίνει πιο ακριβό, θα σταματήσει να είναι ανταγωνιστικό. Ιδιαίτερα από ό,τι ξέρει και ο Πρίτανης μας, σε μια γεωπολιτική θέση για τη χώρα που είναι πολύ σημαντική. Από αυτή την εξέλιξη θα υποφεληθούν ανταγωνίστριες χώρες, οι γείτονές μας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Είναι δεδομένο, κυρίες και κύριοι, ότι ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εδώ στην Αθήνα, οι επιπτώσεις στην ξενοδοχεία θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Αναπτύξαμε αυτό το σκεπτικό σε άλλο συνέδριο, όταν ο Αλέξανδρος οργάνωσε το δικό του συνέδριο. Εδώ στην Αθήνα, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές και θα τεθεί σε αμφισβήτηση ό,τι θετικό έγινε στα δύο τελευταία χρόνια και οδήγησε σε αύξηση των επισκεπτών. Εύχομαι να επιβεβαιωθεί ο Υπουργός ότι και φέτος θα κλείσει με θετικό πρόσημο η αύξηση. Όμως, εύχομαι να μην επιστρέψουμε στην περίοδο του 2009 και του 2012. Όταν έκλεισαν πάνω από 80 ξενοδοχεία στην Αθήνα. Είναι σαφές ότι ανάλογα προβλήματα θα καταγραφούν και στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα. Μπορώ να αντιληφθώ την στοχοποίηση του τουρισμού μας από τις ανταγωνίστριες μας χώρες ή από ανταγωνιστές μας γενικότερα. Αυτό όμως που δεν μπορώ να αντιληφθώ, κυρίες και κύριοι, είναι μια υπόγεια σε εισαγωγικά ταξική νομιμοποίηση της αύξησης της φορολογίας στο τουριστικό πακέτο. Αυτή η ταξική διάσταση που επιχειρούν να δώσουν ορισμένοι. Και δεν είναι η Έλληνα, για να δικαιολογήσουν την αύξηση των φόρων στον τουρισμό, δεν είναι απλά ψευδεπίγραφη. Είναι ανακριβής και παραπλανητική. Και το λέω πολύ δυνατά από αυτό το βήμα. Ο τουρισμός και η ελληνική ξενοδοχεία δεν είναι μεγάλο ξενοδόχοι. Δεν είναι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων. Και οι πολυεθνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι. Είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που επένδυσαν και αναβάθμισαν τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες τους, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, από τον πατέρα, τη γιαγιά, τον παππού, τον εγγονό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μάλιστα, του Ξενοδοχειακού Μελητηρίου Ελλάδος, από τις 9.500 μονάδες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, οι 7.500 είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
καταλύματα με δυναμικότητα μέχρι και 50 κλίνες. Αυτή είναι το κεφάλαιο που θέλουν να περιφερολογήσουν κάποιοι. Είναι δυνατόν ποτέ? Δεν αντιλαμβάνονται ότι η διατήρηση της δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχείας κάθε μεγέθους κινείται σε παράλληλη πορεία με την διατήρηση της δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας. Το χειρότερο είναι ότι επιχειρείται και παράλληλα μια διαφήμιση όταν υπάρχει μια παράλληλη δυσφήμιση του κλάδου, η ταύτιση με τη φοροδιαφυγή. Ποιοι φοροδιαφεύγουν? Ο τουρισμός, το τουριστικό προϊόν, είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει το δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα, όπως κάποιοι θέλουν να πούν. Η δημιουργία μιας ψευδούς εντύπωσης ότι η ελληνική ξενοδοχεία δεν συνεισφέρει στην εθνική προσπάθεια είναι παραπλανητική. Στην πραγματικότητα, η συνεισφορά της στα δημόσια έσοδα υπερβαίνει τα 2,5 δις ευρώ, είτε πρόκειται για έμεσους είτε για άμεσους φόρους. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν μια επιδερμική ή ελάχιστη σχέση με τον τουρισμό είναι ότι η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στηρίχθηκε στη μείωση των τιμών από την πλευρά της ελληνικής ξενοδοχείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο συνδυασμός ανταγωνιστικών τιμών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών οδήγησε στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Κυρίες και κύριοι, από ένα πολιτικό, από εμάς, δεν πρέπει να περιμένετε διαπιστώσεις. Όλοι κρινόμαστε και πολύ αυστηρά, μάλιστα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Κρινόμαστε από την αξιοπιστία, από το ρεαλισμό των προτάσεών μας, από τις ιδέες μας και από την υλοποίηση του προγράμματος και ιδιαίτερα των προγραμματικών θέσεων και προτάσεων που καταθέτουμε σε αυτό το βήμα. Ποτέ, ωστόσο, εγώ δεν μιλούσα χωρίς προτάσεις, χωρίς βεβαίως να διεκδικούμε απόλυτη αλήθεια και το αλάθητο, και θα θέλαμε ειλικρινά οι προτάσεις να αξιολογούνται, να αποτελούν αντικείμενο διαλόγου, και εύχομαι, όπως είπε και ο συντονιστής του βήματος, ότι θα υπάρχει δυνατότητα να καταθέσουμε γενικότερα προτάσεις για ό,τι έχει συζητηθεί εδώ. Και έτσι και σε εσάς που απευθύνομαι, εύχομαι αυτές οι προτάσεις να αξιολογηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο ενός γενικότερου γόνιμου διαλόγου που να συνεισφέρουν στην προκειμένη περίπτωση σε μια γενικότερη εθνική στρατηγική που διαμορφώνει τώρα το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι πορείες του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής ξενοδοχείας είναι παράλληλες. Το έχουμε τονίσει και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης αλληλεξάρτηση. Η υπέρβαση της κρίσης περνάει μέσα από τη στήριξη και την ενίσχυση της ελληνικής ξενοδοχείας και ιδιαίτερα των τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η ξενοδοχεία. Η στήριξη της ελληνικής ξενοδοχείας οδηγεί στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό είναι μια διαπίστωση που την έκανε προηγουμένως και ο Πρίτανης. Η στήριξη της ελληνικής ξενοδοχείας θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί και μέσα από 8 συγκεκριμένες επισημάνσεις και προτάσεις, που επιτρέψτε μου να καταθέσω πολύ σύντομα κλείνοντας την τοποθέτησή μου. Πρώτον, από το ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο αναφορικά με το τουριστικό πακέτο και ιδιαίτερα τη διαμονή. Ορθολογικό φορολογικό πλαίσιο, έστω και σε αυτή τη συγκυρία, σημαίνει ΦΠΑ μεταξύ 8 και 10% για τον τουρισμό και για να μην έχουμε τις παράπλευρες απώλειες, όπως προείπαμε. Δεύτερο, δημιουργία τομεακού προγράμματος στη νέα προγραμματική περίοδο, στο νέο ΕΣΠΑ για τον εξυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των καταλυμάτων. Η ελληνική ξενοδοχεία χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνδυασμό με την παροχή ρευστότητας. Αναπτυξιακός νόμος που δεν θα γίνεται στη λογική των αποκλεισμών. Ξέρετε και γνωρίζουμε όλοι ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις σε ξενοδοχεία της Κρήτης, το γνωρίζει ο Πρόεδρος Μανώλης, στο Αιγαίο, στην Αττική, στο Ιόνιο, στη Στερεά Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία δεν μπορούν να πάρουν κρατικές ενισχύσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τέταρτο, κίνητρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους που αφορούν κατά κύριο λόγο το ενεργειακό κόστος. Μιλάμε ότι ο τουρισμός είναι μεγάλη μας βιομηχανία. Προτείνουμε και έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάτι το οποίο συμφωνούσε ως αντιπολίτευση ο κύριος Υπουργός, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο μειωμένο τιμολόγιο της τουριστικής επιχειρήσης και εντάξει, αν θέλουμε, να το συνδέσουμε με το κριτήριο και τον αριθμό των απασχολουμένων. Πέμπτο, μετατροπή του επιδόματος ανεργίας των ξενοδοχοπαλλήλων σε επίδομα εργασίας και απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί το λειτουργικό κόστος στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου σε ένα κλάδο με εποχιακό χαρακτήρα. Έκτο, αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης τόσο στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε καταθέσει με προτροπή της Υπουργού, δεν έχει κολλήματα σε αυτό, καταθέσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μια πρόταση να συζητηθεί επιτέλους στην Βουλή χωρίς να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα και εκεί να συζητηθεί και το αίτιο και τα αποτελέσματα που είχαμε με την εξαγγελία Μπαλτά ότι κλείνουν τα 4 τμήματα, 2 στο Αιγαίο, 2 στην Κρήτη, της τουριστικής εκπαίδευσης σε επίπεδο ΑΗ, μόνη χώρα στα Βαλκάνια που δεν έχουμε επίπεδο ΑΗ
και επίσης και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών, κάτι που θα διαμορφώσει και ένα πλαίσιο επιχειρημάτων και προτάσεων στην έρευνα που είπε ο Πάρης προηγουμένως για τον τουρισμό μας. Σε αυτή την προσπάθεια η Έλενα είναι συμπαραστάτης. Θα δώσει τον αγώνα της μαζί με εμάς όλους. 7. Ενδεδικοποίηση των ελέγχων για την δυνατότητα ελέγχου των παράνομων καταλυμάτων και παράλληλη θεσμοθέτηση ενός κώδικα ποιότητας και αξιολόγησης για τις υπηρεσίες των ελληνικών ξενοδοχείων για την κατάσταση και την κατάταξη της πιστοποίησής τους. Και τέλος, 8. Η ενίσχυση των υποδομών τεχνολογίας και πληροφορικής επικοινωνιών της ελληνικής ξενοδοχείας σε ό,τι αφορά το τομέα προβολής και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνεδροί, αυτές οι προτάσεις θα ήθελα να αποτελέσουν ένα μόνο μέρος αντικειμενικού διαλόγου που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή, εθνικού διαλόγου, να εμπλουτιστούν από τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό πρέπει να υπάρχει ένας αέναος, ανοιχτός διάλογος για την τουριστική πολιτική στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού, της ενεννόησης και των μεταρρυθμίσεων. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτη ύλη, ένα πρόπλασμα νέας προσπάθειας, νέας αφετηρίας. Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμαστε πράγματι ένα μέτωπο που ακούει στο όνομα «Όλοι μαζί», αλλά και να πούμε για άλλη μια φορά κάτι που συμφωνούμε, ότι ο τουρισμός είναι εθνική μας υπόθεση. Καλές επιτυχίες στο συνέδριό σας, καλά αποτελέσματα και τα πορίσματα να αποτελέσουν για μας οδηγό για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά.